Μένουμε στο ίδιο θέμα. Συνδεόμαστε απευθείας με τον καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Απόστολο Βανταράκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν αυτές τις μέρες σας έχουν δημιουργηθεί κάποιες δεύτερες σκέψεις ή κάποια ερωτήματα αναφορικά με την συρροή κρουσμάτων που λέτε κι εσείς οι ειδικοί, που βλέπουμε σε δομές όπου υπάρχει συγχρονισμός, είτε μιλάμε για μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, για οίκους ευγυρίας, είτε μιλάμε για το χαμόγελο του παιδιού, είτε βεβαίως και για... είχαμε και την κονσερβοποιία στην Μπέλα. Γενικώς για δομές όπου υπάρχει συγχρονισμός. Ναι, οι δομές που υπάρχει συγχρονισμός, είτε είναι δομές που εργάζεται ο κόσμος, είτε είναι δομές γυροκομεία, ιδρύματα κτλ., είναι οι πρώτες προτεραιότητες μιας τέτοιας περίπτωσης, μιας πανδημίας ουσιαστικά. Άρα λοιπόν εκεί, είναι, αν θέλετε, αν τις ταξινομήσουμε τις προτεραιότητες, είναι από τις πρώτες προτεραιότητες που θα πρέπει να ληφθούν τα πιο αυστηρά μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε κλειστούς χώρους. Μιλάμε για κλειστούς χώρους και κυρίως δεν είναι μόνο οι κλειστοί χώροι. Αναφερόμαστε και σε χώρους που υπάρχουν άτομα με ευπαθείς ομάδες. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εκεί τα συμπτώματα θα είναι πολύ πιο έντονα και με πολύ σοβαρότερα αποτελέσματα. Κύριε Βανταράκη, σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων, σήμερα είχαμε 460, εδώ και 3-4 μέρες έχουμε μπροστά τον αριθμό 4 και αναρωτιέμαι, επειδή κλείνει η δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής των αυστηρότερων μέτρων εδώ στην Αττική, έχουμε δοκιμάσει το βελνεκές των μέτρων αυτών ή μήπως δηλαδή χρειάζεται από εδώ και πέρα κάτι παραπάνω ή αν περιμένουμε και τα τηρήσουμε όλοι στο μέτρο που μπορεί να γίνει αυτό συλλογικά ότι θα αποδώσουν σε 5-10 μέρες. Όπως αναφέρετε, τα μέτρα ουσιαστικά έχουν τρία χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Πρώτον είναι να απαρθούν μέτρα τα οποία να μπορούν να είναι τα κατάλληλα για την περίπτωση. Ναι. Δεύτερον, να μπορούν να εφαρμοστούν. Και τρίτον και βασικό, να παρακολουθηθεί η εφαρμογή τους. Άρα λοιπόν και τα τρία πρέπει να ισχύουν για να μιλάμε για, αν θέλετε, ποιότητα, αξιολόγηση των μέτρων αυτών, έτσι ώστε να έχουν και αποτελέσματα. Έτσι ώστε το RTE που είναι μετά τις παρεμβάσεις, ο αριθμός αναπαραγωγής, να μειώνεται. Το ζητούμενο λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, έχουμε κάνει τα πάντα που χρειάζεται έτσι ώστε τα μέτρα να εφαρμοστούν. Τι απαντάτε εσείς στο ερώτημα αυτό, λοιπόν. Να βάλω λίγο τα ερωτήματα και θα απαντήσω κάτι. Ναι, βάλτε. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα είναι, έχουμε κάνει τα πάντα για να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των μέτρων. Είτε λέγεται κλειστές δομές, είτε λέγεται ανοιχτές δομές. Ναι. Να μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε πάρει μέτρα οριζόντια. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, θα πρέπει να εξατομικεύονται τα μέτρα ανά περίπτωση. Δηλαδή, δεν είμαστε στη φάση που μπορούμε να πάρουμε ένα οριζόντιο μέτρο και να λέμε ότι θα έχει αποτελέσματα. Δεύτερον, τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ακόμα ο πληθυσμός καταλάβει και πρέπει να το κάνουμε να καταλάβει ότι τα μέτρα αυτά που λαμβάνουμε πρέπει να εφαρμόζονται με συστηματικό τρόπο. Και ερχόμαστε τώρα στη συνέχεια, ένα κράτος θα πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή τους, ειδικά στις κλειστές δομές. Mm-hmm. Μάλιστα με πολύ αυστηρό και πολύ συστηματικό τρόπο. Mm-hmm. Όταν λέω αυστηρό, εννοώ τυπικό τρόπο, όχι αυστηρό όσον αφορά να βάλεις κυρώσεις, mm-hmm. αλλά κυρίως τον τυπικό. Και συστηματικό τρόπο. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι δομές, παραδείγματος χάρη, πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς οι κλειστές δομές. Δηλαδή, κυρίως τα γυροκομεία, τα ιδρύματα κτλ. Δεν θα πρέπει να τα κοιτάμε, ξέρετε, μια στο τόσο και να κοιτάμε τις πλατείες και τα παιδιά μετά τις 12 το βράδυ κτλ. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, δική μου άποψη στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, σε σχέση με τα διάφορα σενάρια που έχουν ακουστεί για το επόμενο κύμα μέτρων. Και με δεδομένο ότι όλοι βάζουν στην ζυγαριά, βέβαια άλλος με βαρύνουσα σημασία, άλλος βάζει προτεραιότητα περισσότερη ή μεγαλύτερη στην υγεία, πάντως όλοι βάζουν στη ζυγαριά και το θέμα της οικονομίας, των οικονομικών επιπτώσεων των μέτρων. Θέλω να σας ρωτήσω, από όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, τι θεωρείτε ότι θα ήταν πιο επιτυχημένο, το 12 τα μεσάνυχτα να πάει στις 10 να κλείνουν τα μαγαζιά της εστίασης, αυτό που έχει ακουστεί, οι περιπολίες στις πλατείες για να μην πηγαίνουν με μπύρες οι νέοι και να κάθονται πολύ στα παγκάκια, τι θα βλέπατε ως πιο αποδοτικό? Θα μου επιτρέψετε ότι αυτά τα μέτρα, κατά τη γνώμη μου, είναι οριζόντια και τα οποία δεν νομίζω ότι έχουν σοβαρά αποτελέσματα. Αυτά τα μέτρα είναι του στυλ που πήραμε το lockdown και είναι ο λόγος ύπαρξής τους είναι να μας δώσουν χρόνο. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε χρόνο γιατί τον είχαμε το χρόνο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εμείς χρειαζόμαστε οργάνωση. Τρία πράγματα όσον αφορά την οργάνωση. Το ένα είναι αύξηση, απόλυτα αύξηση των διαγνωστικών τεστ.
πολύ περισσότερα εργαστήρια σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή σε περιφερειακό επίπεδο, να υπάρχει γρήγορη αντίδραση όσον αφορά αυτά που είτε rapid test είτε γενικά test. Δεύτερον, θα πρέπει να τηρηθούν ανελιπώς αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί και μάλιστα να παρακολουθεί η εφαρμογή τους. Άρα, επόπτες οι οποίοι θα παρακολουθούν την εφαρμογή, να σας πω τη γνώμη μου, προτιμώ να έχω τους ανθρώπους σε κλειστές δομές και σε εστιατόρια να παρακολουθούν μέχρι τις 12 κτλ. Παρά να τους έχω ελεύθερους, να μην μπορώ να τους ελέγξω. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, στις πλατείες δεν μπορώ να ελέγξω τίποτα. Τι θα πας στην πλατεία, να τους διώξεις τους νέους, ή τι θα πεις, μην πάρετε. Και είναι και λίγο κάπως έτσι να πας να εκενώσεις πλατείες εδώ που τα λένε. Δεν νομίζω ότι αυτά μπορούν να εφαρμοστούν. Γι' αυτό λέω ότι θα ήθελα να μιλάμε για μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Θυμάστε όταν είχαμε το lockdown, ο κόσμος λέγανε δεν περπατάμε στην παραλία. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται πρακτικά αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι το έχουμε ξαναπεί. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι υγιείς. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι φυλακισμένοι, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ασθενείς, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε νοσοκομεία. Είναι άνθρωποι υγιείς και ειδικά οι ηλικιακές ομάδες μικρές. Ένα άλλο το οποίο ξέρετε έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ είναι στο θέμα της ενημέρωσης. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε συστηματικά να ενημερώνουμε είτε λέγονται σχολεία, είτε λέγονται πανεπιστήμια, είτε λέγονται γυροκομεία, ιδρύματα. Συστηματικά. Δηλαδή, όταν λέω συστηματικά, επιμένω γιατί πρέπει ο κόσμος να τον κάνουμε συμμέτοχο. Μάλιστα. Άρα, για να μιλάμε για εφαρμογή, δεν μπορείς να έχεις τους ανθρώπους απέναντί σου, γιατί τότε δεν θα εφαρμόσουν. Όσο και να είσαι αυστηρός στο πλαίσιο αυτό. Άρα, παράδειγμα χάρη στα σχολεία. Έχουν ανοίξει τα σχολεία ένα μήνα. Μπορείτε να μου πείτε πόσες φορές έχει γίνει ενημέρωση. Να σας πω εγώ μία. Τα παιδιά που αποτελούν ένα κράχτη ουσιαστικά για να μεταφέρουν την ενημέρωση στα σπίτια. Δεν θα ήταν λογικό κάθε εβδομάδα να ενημερώνονται. Κάθε εβδομάδα. Δεν πειράζει, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί με αποτελούν ουσιαστικά τον οδηγό για το σπίτι τους. Άρα για μια άλλη ηλικιακή ομάδα που είναι οι γονείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες κτλ. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να χαλαρώνουμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για χαλάρωση, δεν αναφέρομαι μόνο στη διάγνωση ή σε παρακολούθηση των κρουσμάτων ή τεχνηλάτηση, αλλά μιλάμε και για τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ σημαντικά στις επιδημίες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βανταράκη, μακάρι να εισακουστείτε σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.